Για να έχουμε την εικόνα όσον αφορά τις λοιμώξεις, θα πάμε στο Μακάριο, στο Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, τον Δόκτωρ Ηλία Αβραάμ Ηλία, συγγνώμη. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλή σας μέρα και χρόνια σας πολλά, Χρόνια κύριε πολλά, γιατρέ μου, Μητρόπουλε. χρόνια πολλά, πάντα Εσάς και γερός στους και πάντα δίπλα συνεργάτες στα σας. παιδιά μας. Πάντα. Αυτός Λοιπόν, είναι ο σκοπός μας. δώστε μου μια εικόνα. Πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά με τις λοιμώξεις? Τελευταίες μέρες παρατηρείται μια σταθεροποίηση του αριθμού των εισαγωγών των παιδιών με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ενώ πριν από 2 με 3 εβδομάδες είχαμε φτάσει μια πληρότητα κοντά στο 100%, τώρα η πληρότητα κυμαίνεται γύρω στο 70%. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές από τον ιό RSV, ο οποίος προκαλεί οξία βροχιολίτιδα στα βρέφη, και αυτός ο ιός είναι μεταδοτικός και παρατηρείται κατά κανόνα αυτή την περίοδο του χειμώνα. Επίσης είχαμε δει ότι μειώθηκαν και εισαγωγές με άλλες λοιμώξεις αναπνευστικού, όπως είναι οι πνευμονίες. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να οφείλεται στην χρήση μάσκας και στα παιδιά του Δημοτικού, γιατί φαίνεται ότι το κύριο όχημα μεταφοράς των παθογόνων μικροοργανισμών στην Ναι. οικογένεια και κυρίως στα μικρά παιδιά, στα πρέφη και στα νήπια, είναι τα αδερφάκια τα οποία πάνε στο Μάλιστα. σχολείο Σχολείο. Μάλιστα. και μεταφέρουν αυτούς τους παθογόνους μικροοργανισμούς στα μικρότερα παιδιά που είναι και πιο ευάλωτα, με αποτέλεσμα να προκαλείται αυτή η αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Τελευταίες 1-2 εβδομάδες παρατηρούμε ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές των παιδιών με βροχιολίτιδα και με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ίσως από την μαζική εφαρμογή της μάσκας και στα παιδιά του Δημοτικού. Αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο έχει βοηθήσει σε αυτό το σκοπό. Ναι. Αλλά αυτό που είχαμε δει είναι ότι παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των παιδιών που εισάγονται με COVID-19, τα οποία είναι κυρίως μικρά παιδιά, είναι βρέφη και νήπια, τα οποία παρουσιάζουν πυρετό. Αυτά τα παιδιά συνήθως προσβάλλονται από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, είτε από τις γονείς είτε από τα αδέρφια, και χρειάζεται να εισαχθούν στο νοσοκομείο, στο Μακάριο νοσοκομείο, που είναι το κέντρο αναφοράς για νοσηλεία αυτών των Παιδιών, παιδιών με COVID. μάλιστα. Να πούμε ότι παλαιότερα είχαμε πριν ένα μήνα 1 με 2 περιστατικά. Σήμερα ο μέσος όρος είναι 4 με 5 περιστατικά να φιλοξενούμε με COVID. Σήμερα έχουμε 2 περιστατικά. Είναι μικρός ο αριθμός σήμερα, αλλά αναμένεται ότι με την αύξηση της συχνότητας στον γενικό πληθυσμό της νόσου να έχουμε και μεγαλύτερες εισαγωγές παιδιών Ναι, με COVID. στατιστικά, γιατρέ, στατιστικά επηρεάζει και τις μικρότερες ηλικίες, έτσι, ο αριθμός που μεγαλώνει. Υπολογίζεται ότι 1 στα 100 παιδιά τα οποία προσβάλλονται με COVID θα χρειαστεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Ναι. Και εμάς εκεί είναι οι αριθμοί, γιατί αν κανείς υπολογίσει ότι έχουν προσβληθεί μέχρι τώρα γύρω στις 30.000 παιδιά, έχουν εισαχθεί γύρω στα 205 παιδιά με COVID στο Μακάριο Νοσοκομείο. Επομένως, η αναλογία συμβαδίζει με αυτή που παρατηρείται διεθνώς, που είναι περίπου 1% παιδιά να εισάγεται στο νοσοκομείο για θεραπεία και παρακολούθηση με COVID. Και ποιος είναι ο χρόνος παραμονής του στο νοσοκομείο στην περίπτωση του COVID, γιατρέ μου? Εξαρτάται κυρίως από την ηλικία. Αν είναι μικρά παιδιά, αν είναι βρέφη και παιδιά κάτω των 3 μηνών, συνήθως παραμένουν τουλάχιστον για 5 μέρες, γιατί πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα όλων των υπόλοιπων εργαστηριακών εξετάσεων για να αποφασιστεί αν θα πάρει εξιτήριο το παιδί ή όχι. Ενώ αν είναι μεγαλύτερα παιδιά, συνήθως είναι 2 με 3 ημέρες η διάρκεια παραμονής. Δεν είχαμε πολύ σοβαρά περιστατικά με COVID στο παιδιά, εκτός από ένα παιδί το οποίο παρουσίασε την πιο σοβαρή έτσι εικόνα, και είχαμε όμως και άλλα 17 παιδιά νοσηλεύσει με αυτή την επιπλοκή την όψιμη επιπλοκή του COVID, που είναι το πολυφλεγμονώδες σύνδρομο, το σύνδρομο MISC, το Μίσκ, οποίο μάλιστα. προσβάλλει τα παιδιά σοβαρά, συνήθως μετά από 2 με 6 εβδομάδες από ό,τι νόσησαν από COVID. Το παιδί θα παρουσιάζει ψηλό πυρετό, επηρεασμένη γενική κατάσταση, μπορεί να βγάλει εξάνθημα, και αυτά τα παιδιά, τα μισά παιδιά από τα 17, χρειάστηκε
να εισαχθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας γιατί είχαν πιο θορυβώδη συμπτωματολογία και το ένα βρέφος διασωληνώθηκε γιατί ήταν πολύ κρίσιμα. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Ευτυχώς αλλά... δεν χάσαμε παιδιά εμείς στην Κύπρο όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Έτσι. Αυτό είναι ακριβώς, ευτύχημα. Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Βέβαια, δεν σωστό. Πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά και το καλύτερο μέτρο είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη τουλάχιστον για τα παιδιά τα οποία μπορεί να εμβολιαστούν είναι το εμβόλιο. Είναι το μόνο μέτρο που το πιο αποτελεσματικό μας μέτρο στη φαρέτρα για την προστασία των παιδιών είναι ο εμβολιασμός και η χρήση της μάσκας που είναι το δεύτερο αποτελεσματικότερο σωστό, μέτρο. Σωστό. Τώρα, γιατρέ μου, σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε τον ιό του κοξάκι από νηπιαγωγία. Ναι. Ο ιός αυτός είναι ένας εντεροϊός ο οποίος προκαλεί φυσαλίδες στο στοματική κοιλότητα του παιδιού, εξάνθημα στα χέρια και στα πόδια και συνήθως αν είναι μικρό το παιδί του προκαλεί ανορεξία γιατί δεν μπορεί να φάει το παιδάκι, συνεπώς θα χρειαστεί εισαγωγή για να πάρει για το φλέβια ενυδάτωση. Να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό δεν παρατηρούνται εισαγωγές με κοξάκι παιδιών στο νοσοκομείο, συνήθως η νόσος αυτή διαδράμει ήπια και παρατηρείται ύφεση το τελευταίο διάστημα. Δεν έχουμε περιστατικά με τον ιό κοξάκι στο νοσοκομείο. Αυτό που πρέπει να μας κρατάει εκτός από το COVID σε επιφυλακή είναι ο ιός της γρίπης, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί. Είναι η περίοδος που τώρα ξεκινά η γρίπη. Η περίοδος της γρίπης είναι τέλος του Δεκέμβρη με αρχές του Γενάρη, που μπορεί να διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο. Ελπίζουμε να μην έχουμε αυξημένα περιστατικά με γρίπη, γιατί θα επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την κατάσταση όσον αφορά τις εισαγωγές και θα δοκιμαστεί η αντοχή της δημόσιας υγείας. Ναι. Τώρα δύο πράγματα, γιατρέ μου, δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για τους γονείς και προκαλεί και φόβο το ένα. Είναι ο πυρετός. Τι μπορούμε να πούμε στους γονείς, οι οποίοι ανησυχούν με το που βλέπουν να ανεβαίνει ο πυρετός στο παιδί, αμέσως τρέχουν στον παιδίατρο ή του δίνουν αντιπυρετικά. Τι μπορούμε να πούμε για τον πυρετό τους, ώστε να καθησυχαστούν οι γονείς. Καταρχάς, υπάρχει μια ειδική κατηγορία παιδιών που είναι τα νεογνά και τα βρέφη ηλικίας κάτω των 3 μηνών, τα οποία παρουσιάζουν πυρετό. Mm-hmm. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι ιδιαίτερη ομάδα γιατί δεν έχει αποκτήσει ακόμη ο οργανισμός του νεογνού και του βρέφους την ικανότητα ανάπτυξης αντισωμάτων από τον ίδιο τον οργανισμό. Συνεπώς μπορεί να έχει μία απλή λίμωξη, να μην μπορεί να την περιθαρακώσει και να εξελιχθεί γρήγορα σε συψεμία με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του το νεογνό και το βρέφος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι νεογνά και βρέφη ηλικίας κάτω των 3 μηνών με πυρετό πρέπει να εισάγονται στο νοσοκομείο. Αυτά τα παιδιά παρακολουθούνται, παίρνουμε όλο τον εργαστηριακό έλεγχο, όλες τις καλλιέργειες των βιολογικών υγρών και ξεκινούν αντιβίωση μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν καθίσεις και το περιμένεις, το παιδί αυτό, το νεογνό και το βρέφος θα το χάσεις από ενδεχόμενη συψεμία. Επομένως, νεογνά και βρέφη κάτω των 3 μηνών πρέπει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, να εισάγονται άμεσα στο νοσοκομείο για να πάρθει ο κατάλληλος έλεγχος και να δοθεί η κατάλληλη αγωγή. Είναι γι' αυτό το λόγο που λέμε ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, κατά προτίμηση μόνο με τη μητέρα του παιδιού, η οποία πρέπει να το φυλάζει για να του δώσει τα απαραίτητα αντισώματα στο παιδί. Και εάν τυχόν παρουσιάσει πυρετό, πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Τώρα, στα μεγαλύτερα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά. Εάν ένα παιδί παρουσιάζει ψηλό πυρετό με ρίγος, ο οποίος πυρετός δεν υφύεται εύκολα με τα αντιπυρετικά, ο οποίος επιμένει πέραν των 2 ημερών, πρωτίστως εάν συνδυάζεται και με άλλα συμπτώματα, όπως εάν βγάλει το παιδί αιμορραγικό εξάνθημα. Το αιμορραγικό εξάνθημα είναι εξάνθημα το οποίο όταν το πιέσεις δεν εξαφανίζεται και αυτό παρουσιάζεται σπάνια σε ορισμένες βακτηριδιακές λοιμώξεις που προκαλούν συψεμία.
Επομένως, εάν έχει εξάνθημα το παιδί, τότε άμεσα πρέπει να εξεταστεί από τον γιατρό του. Εάν παρουσιάζει ανορεξία, απάθεια, εάν το παιδί έχει βήχα επίμονο μαζί με πλευροδυνία, γιατί η πλευροδυνία είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να έχουμε μία λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, όπως είναι η πνευμονία, ή εάν το παιδί παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια, δηλαδή αν δυσκολεύεται στην αναπνοή, να δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, εάν μελανιάζει, δεν είναι καλό το χρώμα του, εάν έχει αγκιοκινητικές διαταραχές, τότε πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Εγώ θα συμβούλευα τους γονείς, επειδή είμαστε στην Κύπρο, που με κοντινές αποστάσεις, εάν τους ανησυχεί οτιδήποτε σύμπτωμα, είναι καλά να επικοινωνούν άμεσα με τον προσωπικό παιδίατρο τους, για να αποφύγουμε να χάνουμε παιδιά τα οποία αδίκως χάνονται. Να πούμε ότι στην Κύπρο έχουμε από τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης των παιδιών, έχουμε η κατάσταση της υγείας ενός λαού, εξαρτάται από δύο δείχτες. Είναι ο δείχτες ευρεφικής εθνικότητας και εθνισιμότητας και το προσδόκιμο επιβίωσης. Στην Κύπρο έχουμε από τους χαμηλότερους δείχτες ευρεφικής εθνικότητας και εθνισιμότητας στην Ευρώπη και παγκόσμια, θα έλεγα. Και αυτό οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια όλων των γονέων, οι οποίοι είναι πολύ έτσι προσεκτικοί με τα παιδιά τους στην Κύπρο. Οφείλεται στις ιδιώτες παιδιά τους, αλλά και στο σύστημα της δημόσιας υγείας που παρέχεται. Και εμείς σαν παιδίατροι πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το αίσθημα της μητέρας. Εάν η μητέρα έχει την εντύπωση και επιμένει ότι το μωρό δεν είναι καλά, πρέπει να εξεταστεί άμεσα, γιατί η μητέρα σπάνια πέφτει έξω όσον αφορά την κατάσταση του έχετε παιδιού, δίκιο. Γιατί έχετε δίκιο. Το έχει υποσυνεχόμενη επίβλεψη. Το μητρικό ένστικτο. Γιατρέ μου, σε υπερευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σου εύχομαι καλές γιορτές, καλό νέο έτος, με υγεία πάνω απ' όλα.